Ήλπιζα σε μια αποδοτικότερη συζήτηση σήμερα στη Βουλή για ένα κορυφαίο θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις. Φυσικά η παρένεση του κυρίου Κρεμαστινού έχει σημασία. Μένει να δούμε στη συνέχεια αν πραγματικά εντοπίσουμε τα προβλήματα τα τεράστια που έχει η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας για να δώσουμε και τις λύσεις που πρέπει. Είναι κανόνας λογικής. Πρώτα να ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα και μετά να επιδιώξεις τις λύσεις που πρέπει να επιφέρεις. Το ποιο είναι το πρόβλημα έχει κοινή πια γνώση ο ελληνικός λαός σε μια κατάσταση η οποία δεν είχε καμία σχέση με τις δυνατότητες που θα πρέπει να έχει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εάν πράγματι αξιοποιούσε το δυναμικό που διαμορφωνόταν και στην οικονομική του βάση όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά από το 1932 που μπήκαν τα θεμέλια για το ΙΚΑ και με την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών τους. Δεν θα επανέλθω εξαντρώντας θέματα που ήδη έχουν υποθεί κατά επανάληψη. Θα πω όμως σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή που πράγματι είναι δραματική όπως είπε ο κ. Κρεμαστινός και για αυτή τη δραματική κατάσταση ανεδείχθη η κυβέρνησή μας σε αυτή τη θέση ευθύνης. Και είναι μια θέση ευθύνης για να ανακόψει την καταστροφική πορεία που έχει η χώρα και τα δικαιώματα των πολιτών. Συνολικά, όχι μόνο των εργατών και των υπαλλήλων. Όλων, ακόμα και από αυτών που επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες να επιβιώσουν. Τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και τους αγρότες, τους οποίους επικαλείστε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι τώρα νοιάζεστε να τους σώσετε. Θα πω αυτό που ο Μπέβεριτς το 1944, είναι ο πατέρας της κοινωνικής ασφάλισης στην Αγγλία, είπε. Ότι μια κρίσιμη περίοδος στην ιστορία του κόσμου είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να φέρεις ριζικές αλλαγές αντί για απλές διορθώσεις. Για πρώτη φορά, και γι' αυτό είναι κυβέρνηση ευθύνης και κυβέρνηση της εποχής της, η κυβέρνησή μας, γίνεται αυτή η ριζική αναδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης με κανόνες που το συνδικαστικό κίνημα της χώρας αγωνίζεται να φέρει και πριν τη δικτατορία και κυρίως μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα σκληρό αγώνα που δίνει εκείνο το υγιές, το αθώο συνδικαστικό κίνημα εκείνης της εποχής να υπάρξει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Ο Γιάννης Θωνάς, παλιό συνδικαστικό στέλεχος, ξέρει τι έβαζε στην προμετωπίδα του αγώνα του τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και ήταν αυτό. Αν κάποιος διαφωνεί για το περιεχόμενο των κανόνων που εισάγουμε, η συζήτηση πραγματικά είναι πρόσδεκτη και θέλω εκ προημού να πω ότι αυτή η προοπτική έχει μέλλον και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα εξελίσσει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με ανάπτυξη και με κανόνες προοδευτικής βελτίωσης των όρων. Αλλά τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Είμαστε με αυτά τα ρημαδιασμένα ερείπια που έχουν μείνει στα χέρια μας και πρέπει, όπως έχω πει, στο βάθος της ερήμου να διασώσουμε ένα λαό που περνάει ανθρωπιστική κρίση μοιράζοντας το λίγο αλάτι, το λίγο ψωμί και το λίγο νερό που έχουμε. Και το κάνουμε δίκαια. Το κάνουμε με όρους δικαιοσύνης. Αν κάποιος έχει να μας πει ότι ευνοούμε κάποιους σε βάρος άλλων, να μας το πει. Να το διορθώσουμε γιατί εμείς θέλουμε να το διορθώσουμε. Αλλά να μας λένε και μάλιστα πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που απεκδίονται κατά περίπτωση τον επιστημονικό λόγο για να ενδυθούν την απλότητα του απλού πολίτη που δεν ξέρει νομικά, για να μας ισχυρίζονται εδώ ότι παραβιάζουμε τους κανόνες της δικαιοσύνης και της ισότητας που το Σύνταγμα επιβάλλει, διότι την ίδια ασπιρίνη παίρνει και ο πολύ πλούσιος, την ίδια ασπιρίνη παίρνει και ο πολύ φτωχός, οι οποίοι έχουν τίποτα, άρα δεν πρέπει ο πλουσιότερος να πληρώνει παραπάνω από εκείνον που δεν έχει. Αυτή είναι η λογική που το Σύνταγμά μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε καν στο κοινοβούλιο ετούτο και μάλιστα άνθρωποι που μιλάνε στο όνομα της επιστημονικής ευθύνης και του φωτισμένου επιστημονικού λόγου που θα έπρεπε να περνούν στους φοιτητές τους, στα πανεπιστήμια μας.
Αυτό είναι το πρότυπο της ηθικής για το μέλλον που θέλουμε για μια κοινωνία για την οποία εμείς παλεύουμε. Η σκοπιμότητα η πολιτική υπερκέρασε την επιστημονική ευθύνη. Άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω. Αλλά ας δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε να λύσουμε ένα γρίφο, ένα πρόβλημα άλυτο αν δεν πάρουμε μέτρα. Δηλαδή, το 25% της μείωσης του ΑΕΠ, το 25% της ενεργείας, η τεράστια έλλειψη χρημάτων στην κοινωνική ασφάλιση που, όπως έχω ξαναπεί, κάθε μήνα, στο τέλος κάθε μήνα και πριν φτάσει το τέλος κάθε μήνα, αγωνιζόμαστε να δούμε πώς θα διευθετήσουμε τις οφειλές σε συντάξεις, και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει και θα το κάνει, σας διαβεβαιώ αυτό, κάθε μήνα. Και εσείς αυτό που λέτε είναι να αργήσουμε και λιγάκι, να πάμε πιο πίσω την αξιολόγηση ή άλλες φορές να κάνουμε εκλογές τώρα, γιατί δεν υπάρχει λόγος η κυβέρνησή μας να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτή την προσπάθεια που κάνει. Προσπάθεια η οποία όμως έχει προαναγγελθεί με δεσμεύσεις όλων από τον Ιούλιο του 2015, με ένα νόμο που όσοι ψήφισαν τότε οφείλαν σήμερα να δείχνουν συνέπεια για να υποστηρίζουν με την ίδια συνέπεια που τότε μας απαιτούσαν να συμφωνήσουμε, και κάτω από τη δική τους πίεση και αξίωση συμφωνήσαμε και μας έλεγαν να μην καθυστερούμε κιόλας. Αμέσως μετά άρχισαν να παίζουν καθυστερήσεις και δεν ψηφίζουν πια. Μια φορά σώσανε τη χώρα, δεν θέλουν άλλο να τη σώζουν. Είναι μια εξήγηση. Χειρότερα είναι τα πράγματα δυστυχώς. Καιροσκοπισμοί, ιδιοτέλειες, μικροσκοπιμότητες, πολιτικής ιδιοτέλειας. Δεν θα ήθελα να μιλάω έτσι, γιατί πραγματικά θέλω να έχω ένα λόγο ο οποίος παρακινεί όλους σε μια κοινή προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι είναι μάταιο να το κάνω. Και όταν προσπαθώ να προκαλέσω το ενδιαφέρον όλων να βρούμε λύσεις, μετά το μετανιώνω, γιατί καθώς κατεβαίνω από αυτό το βήμα, ακούω ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί για να υπονομευθεί οποιαδήποτε καλή θέληση, καλή πρόταση που κάνω. Παράδειγμα. Υποστηρίζουν, βεβαίως δεν θα μου φτάσει ο χρόνος, θα το σεβαστώ απολύτως. Α, να σας πω για το νομοσχέδιο. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Οικονόμου, να μιλήσετε για τις προτάσεις σας. Ποιες είναι αυτές τις προτάσεις που έχετε, γιατί οι δικές μας υπάρχουν στο νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχετε διαβάσει ακόμα, όπως αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε και εσείς και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχω ξαναπεί. Εγώ σέβομαι την κοινοβουλευτική διαδικασία. Σέβομαι την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά όχι μέχρι το σημείο να θυμωθώ, επειδή έχω την ευγένεια να ξέρω ότι δεν είμαι κοινοβουλευτικός. Δεν είμαι στη Βουλή βουλευτής εκλεγμένος και πρέπει πραγματικά να σέβομαι όλους σας. Αλλά ο σεβασμός στην κοινοβουλευτική διαδικασία έχει δύο όψεις. Και εγώ να είμαι ευπρεπής και εσείς τουλάχιστον να σκέφτεστε και να προτείνετε, να ανταποκρίνεστε στο ρόλο σας. Αυτή η πρότασή μας λοιπόν που υπάρχει εκεί τόσο καιρό και την έχετε τόσους μήνες, υιοθετεί και εκπληρώνει με τη δική μας πολιτική σκοπιά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει με τη δική σας ψήφο και πίεση από τον Ιούλιο του 2015. Η διαφορά είναι ότι εμείς βάζουμε κανόνες δικαιοσύνης και ισοτιμίας, εσείς θέλετε να στρέξουμε όλη την πολιτική εκείνη δέσμευση στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης και της αντικατάστασης του αδιαμετρικού συστήματος από ένα σύστημα κεφαλαιοποιητικό. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η ιδεολογική και πολιτική διαφορά με μεγάλα συγκρουσιακά φορτία από το παρελθόν, και θα έχουν και συγκρουσιακά φορτία και για το μέλλον. Μας λέτε να υιοθετήσουμε το Μέλι Χαρδούβελ, και ότι το Μέλι Χαρδούβελ είναι εκείνο που θα έφερε τις λύσεις και δεν θα χρειαζόταν τίποτα να συζητάμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε με αυτό το μύθο ότι το Μέλι Χαρδούβελ ήταν η αφετηρία μιας πρότασης που ποτέ δεν πήγε στη δοκιμασία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, να δούμε που θα κατέληγε. Δεύτερον, ειδικά για το ασφαλιστικό, έθετε κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν καν εμείς να τις συζητούμε. Παράδειγμα, όσοι γεννήθηκαν το 1975 και μετά θα παίρνουν σύνταξη όσες και οι εισφορές τους.
Όλοι θα παίρνουν σύνταξη πια μετά τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλιση, δηλαδή τα λιγότερα 6.000 ένσημα, και μας επιτιμάτε εδώ, γιατί λέμε η Εθνική Σύνταξη θα έχει έναν μικρό περιορισμό για τα κάτω από τα 20 έτη μέχρι τα 15, μόνο η Εθνική, και μας λέτε γιατί το κάνουμε αυτό όταν εσείς για 20 χρόνια βάζατε τη βάση. Αν τουλάχιστον υιοθετείτε το μέλι Χαρδούβαλη και δεν το απορρίπτετε, μια και το επικαλείστε όμως προφανώς το υιοθετείτε. Φυσικά η σύνδεση με το εισόδημα των παροχών και του ύψους των παροχών, κατάργηση μετά από 3 χρόνια από την έναρξη του θανάτου της των συντάξεων χειρίας στους δικαιούχους. Τριετία λέμε και εμείς, και μάλιστα μετά τα 57 δεν γίνεται καμία περικοπή. Και μια σειρά άλλα πράγματα που δεν έχει νόημα, γιατί θα εξαντληθεί ο χρόνος μου να σας λέω, γιατί πρέπει να σας πω και κάποια ακόμα. Μας λέτε τι γίνεται με το Αρχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Είναι ένα ταμείο το οποίο πραγματικά καταγκριμνίστηκε στην αφάνεια χωρίς αποθεματικά. Δανείζεται από το ΙΚΑ, δανείζεται από το ΕΤΕΑ και οφείλουμε να το κάνουμε βιώσιμο. Και το κάνουμε βιώσιμο και σύμφωνα με μελέτη που έχει κάνει το ίδιο το ταμείο με το Αρχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μετά από 3 χρόνια θα αρχίσει να έχει πλεονάσματα και θα αρχίσει να δίνει μεγαλύτερο μέρισμα. Είναι μερισματικό. Δεν είναι κοινωνική ασφάλιση με την έννοια της συμμετοχής και του κρατικού προϋπολογισμού. Και πρέπει δυστυχώς να τελειώσω με κάποιες ανακοινώσεις σύντομες. Δεν υπάρχει ταμείο, ούτε ένα, που να μην έχει ελλείμματα σήμερα. Ούτε ένα. Ακόμα και τα λεγόμενα ευγενή ταμεία, από καιρό έχουν πάψει να είναι ευγενή, διότι η ευγένειά τους στηριζόταν στις υψηλές αποδοχές που είχαν οι υπάλληλοι των ευγενών χώρων εργασίας. Και βεβαίως μειώθηκαν οι εισφορές τόσο πολύ που δεν γίνεται να βγει πέρα και δεν βγαίνει πέρα και πληρώνει από τα αποθεματικά του εργάτη και του υπαλλήλου, του μικρού μεροκάματου, αυτά που πρέπει να δοθούν για εκείνα που οφείλονται στα λεγόμενα ευγενή ταμεία. Τελειώνουν αυτά. Το ΤΣΑΙ έχει ελλείμματα 53 εκατομμύρια πέρυσι. Το Ταμείο Νομικών 59 ή 69 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι καλά, τα νούμερα είναι πολλά, καμιά φορά μπερδεύομαι. Και αυτή είναι, ιδίως το Ταμείο Νομικών, που κάνει τον μεγαλύτερο αγώνα, γιατί από το Ταμείο των Μηχανικών πληρώνονται συντάξεις των δικηγόρων. Και εγώ δικηγόρος είμαι. Αλλά δεν ανέχομαι. Εγώ, με τόσα χρόνια δικηγορίας, να πληρώνω 1.900 ευρώ. 1.900 ευρώ, λιγότερα και από τον εργάτη, τον αγκηδίκευτο, εισφορά για το ταμείο μου. Και ο νέος δικηγόρος να πληρώνει 120 ευρώ παραπάνω από εμένα με τα 7 χρόνια. Δεν το ανέχομαι. Δεν είναι στη δική μας λογική και καλά κάνουμε που δεν το ανεχόμαστε. Μου κοστίζει, αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι, μου κοστίζει πάρα πολύ αυτό εμένα προσωπικά. Αλλά είναι ένα δίκαιο κόστος σε μια Ελλάδα που είναι ρημαγμένη για να τη στηρίξουμε και για να πάμε παραπέρα τα βήματά της. Θα είχα πολλά να πω χρήσιμα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και θέλω να το σέβομαι. Σας ευχαριστώ και σας καλώ να σκεφτείτε και να ξαναδιαβάσετε. Να διαβάσετε καλά αυτά που είπα και χθες μάλιστα είναι και μια συμμαχία άδικη για μένα με τον κύριο, με εμένα εκ των προσώπων, να μην λέω ονόματα και παίρνει προσωπικού μετά το λόγο, ότι οι συντάξεις αναπηρίας, το είπε και ο κύριος Νικολόπουλος, γιατί δεν του το εξήγησα. Θίγονται διότι μειώνουμε τα ποσοστά, κάνουμε μειώσεις στους αναπήρους κτλ. Είπα ξανά, δεν μειώσαμε καθόλου μα καθόλου, δεν παρεμβήκαμε καθόλου στα θέματα της αναπηρίας, διατηρούμε όλες τις τάξεις που ίσχυαν. Υπόθηκε από το νόμο 3863 και πετάχτηκε η πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να πει ότι δεν τον εφάρμοζαν. Τώρα θα τους πω λοιπόν ότι ισχύει από το 1951, ακριβώς από τότε. Τόσο αδιάβαστη είναι. Δεν είναι μόνο το 3863. Είναι από το 1951, κύριε Οικονόμου. Διαβάστε επιτέλους και τα παλιά και τα καινούρια και με ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να μιλήσουμε επί της ουσίας. Ακόμα πρώτα της ουσίας δεν ακούσαμε.